Πίσω να φανεί. Ωραία. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι λοιπόν όμως για τον τρίτο αγώνα της βραδιάς. K1 Rules. Και είναι η κενή, η υποδιεκδίκηση ζώνη του The Battle στη κατηγορία Welterweight στα 65 κιλά. Να καλέσουμε λοιπόν τον διεκδικητή της ζώνης από το Diamonds Camp, Τίο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, αυτός είναι ο Τίο Γιαννόπουλος. Το μάτι που θα ακολουθήσει για τη ζώνη των 66 κιλών. Ένα παιδί που ήρθε από την Αυστραλία. Αντίπαλος του και διεκδικητής της ζώνης The Battle στην κατηγορία Welterweight. Και έρχεται στην πλεγωνία του ring από τον αθλητικό σύλλογο LFC's. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, υποδεχτείτε τον Ουσμάν Μουχάμεντ. Από την έλευση να με πως τέχασα να τσίες. Όταν έλαβα μέσα από άλλο δυσκολίες. Μέχανε αυτά τα λέντα στην καρδιά της έλευση. Να συντροφιά μας σηκωμένη και η ζώνη είναι δική μας. Αλφα σίγμα έλευσης. Από την έλευση να πεινέω χατζής. Από την έλευση να αλφα σίγμα έλευσης. Από την έλευση να πεινέω χατζής. Από την έλευση να αλφα σίγμα έλευσης. Η δικιά μας η σχολή φωτιά και λαβά. Μήκε σε όλη την Ελλάδα. Να έχω το kickboxing και μου αϊτάει. Όταν μια ολικότητα σκέφτεται δεν σταματάει. Μήπως και χάσαν χατζής οι δυο προπονητές. Το νου σου μαγκαστρώσε να μάθεις τεχνικές. Αφήνει κατά πλαίσια που θα περιορίζεστε. Ποτέ σας μην ξεχνάτε το εμφαγωνίζεστε. Προπονητή αρχίζει και τις κάλες κατεβαίνεις. Τα γάρια σου χωράς πάνω στο ring πηγαίνεις. Τις σχολή σου εκπροσωπείς. Πολύ μας η ελευσίνα. Τη νίκη δεν μας παίρνετε ούτε με κομπίνα. Τα καλύτερα παιδιά, οι καλύτερα αθλητές. Μπορεί στο υπόγειο. Αυτός είναι ο Μοχάμεντ Ουσμάν, ο Μίλι Μπουακάο. Είμαστε μια ξεχωριστή είσοδο από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Είναι νεαρός, είναι ένα από τα παιδιά που δεν νιώθουν φόβο στο ρίγκ. Έχει μπει, έχει παίξει σημαντικά ματ, έχει νικήσει, έχει χάσει. Αλλά είναι ένα παιδί που στα 21 του χρόνια διεκδικεί σε κάθε αγώνα το όνειρο. Και όπως μας έδειξε πριν και ο Παύλος ο Μίσιας, τα όνειρα δεν είναι τίποτα, ένα νοκάουτ υπόθεση είναι. Και το είδαμε έτσι. Να λοιπόν ο Μίνι Μπουακάο, εμφανισιακά βεβαίως παίρνει πάρα πολύ. Εμφανισιακά μοιάζει. Θα ήθελε να του μοιάζει και επαγγελματικά, μακάρι δηλαδή, εδώ που τα λέμε τα μισά να ξέραμε από αυτά που ξέρει ο Μπουακάο, θα ήμασταν καταδεκτικοί. Επαγγελματικά δεν νομίζω να μοιάζει, αλλά είναι μπορεί να γίνει. Έτσι. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, Χατζή Χασάν από την Ελευσίνα, ο προπονητής του. Νάτος, ο Μίνι Μπουακάο και από την άλλη Τίο Γιαννόπουλος. Να πούμε ότι το παράδοξο της ιστορίας, Θανάση, είναι πως και οι δύο αθλητές έχουν το Muay Thai στο αίμα τους. Τα γόνατα και τα clinching, τα πιασίματα που λέμε στο Muay Thai, είναι κάτι το οποίο το έχουν στην καθημερινότητά τους και σήμερα αγωνίζονται σε αναμέτρηση kickboxing. Και μάλιστα για τον τίτλο που έμεινε ορφανός στα 66 κιλά. Ποιος θα πάρει αυτόν τον τίτλο, 5 γύρι, όπως γίνεται στα μάτς που δίνονται ζώνες, 5 γύρι των 2 λεπτών για την ζώνη του Battle στην κατηγορία των 66 κιλών. Από τη μία, ο Τίο Γιαννόπουλος, ένας Έλληνας της Αυστραλίας που ρίζωσε στην Ελλάδα κάνοντας το αντίστοιχο δρομολόγιο μόνο και μόνο για να ζήσει το όνειρό του, μια και βρήκε λιμάνι στο γυμναστήριο. Και από την άλλη, ο Χατζή Χασάν, ο οποίος επίσης έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, ένα παιδί που προπονείται από μικρό στην Ελευσίνα με καταβολές από τις ασιατικές πολεμικές τέχνες. Το γύρισε στο Τάι και στο K1 και του βγήκε σε καλό. Έχεις κάποια εκτίμηση, τους έχεις δει και τους δύο, έτσι? Τους έχω δει, ναι. Είναι εισάξι, θεωρώ. Δεν θεωρώ ότι υπερέχει κάποιος κάτι. Είναι τώρα θέμα προετοιμασίας. Θανάση, πώς θα γίνει να μην φεύγουν τα γόνατα και τα κλίντσι ξαναμάτσι που είναι με K1 rules? Τώρα είναι θέμα του διαιτητή να τους κόβει. Και είναι και οι δύο. Τα κλίντσι θα είναι, πιστεύω. Έτσι. Συνεχόμενα. Και λατρεύουν και οι δύο να παίζουν τάι με τέτοιο στυλ και πρέπει να παίξουν, να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς K1. Δηλαδή
χέρια, πόδια και ένα γόνατο σε κάθε επίθεση. Για να δούμε. Γιαννόπουλος, κόκκινα γράντια, Μοχάμεντ Ουσμάν με τα μπλε. Θα έχει δουλειά σήμερα. Έχει δουλειά ο Νίκος Αντρασόπουλος, εξαιρετικός, πολύπειρος και από τους καλύτερους Έλληνες επαγγελματίες διαιτητές. Και αυτοί δεν μπήκαν πολύ αναγνωριστικά. Ναι, δεν νομίζω ότι θα διστάσει κανείς. Μοχάμεντ Ουσμάν έμαθε ότι θα παίξει δύο μέρες πριν αυτόν τον αγώνα και είναι προς τιμήν του ότι το κάνει αυτό. Όντως, 1,5 κιλό ελαφρύτερος και παίζοντας 5 γύρους. Μπράβο, ότι δεν θα το έκανα πολύ αυτό. Δεν θα το έκανα πολύ αυτό, όντως. Να και ένα spinning kick από τον Μοχάμεντ Ουσμάν. Τα πόδια και των δύο είναι εξαιρετικά. Ίδιος με τον Μπουακάου είναι. Το σουλούπι είναι ίδιο, το κορμί είναι ίδιο. Ασφαλώς πολύ πέθε πολύ σε τεχνική, αλλά είναι 21 ετών, έτσι. Εδώ θα κάνει ένα αποτυχημένο low kick για να πονέσει τον αντίπαλό του. Αυτό είναι και το νόημα. Να πονάνε τα χτυπήματα και όχι απλά να κερδίζουν τα πόδια. Αυτό είναι και ο ορισμός του επαγγελματικού kickboxing και η διαφορά του από το ερασιτεχνικό. Πολύ δυνατά πόδια από τον Θείο Γιαννόπουλο. Κουμπώνει στο σώμα του Μοχάμεντ Ουσμάν. Πάνε για το χτύπημα και δύο. Είναι αρκετά δύσκολο και για τους δύο, για τους φίλους που μας παρακολουθούν και γνωρίζουν ή έχουν ξαναδεί αγώνα Muay Thai, ότι το στήσιμο τους είναι Muay Thai, δηλαδή το πόδι μπροστά και περιμένουν κάτι τέτοιο. Απίστευτο, απίστευτο χτύπημα. Είναι εντυπωσιακό. Πολύ άσχημο χτύπημα. Είναι εντυπωσιακό το νοκάου του Μοχάμεντ Ουσμάν. Να η ευκαιρία της ζωής του, την παίρνει, την αρπάζει και κερδίζει με νοκάου στο πρώτο γύρο τον Θείο Γιαννόπουλο. Πρωταθλητής του Battle στα 66 κιλά. Το χάρη του λίγο περισσότερο. Είναι λογικό. Ένα παιδί στα 21 του χρόνια έμαθε εχθές ότι παίζει αυτό το match τίτλου, μπήκε μέσα. Είχε προετοιμαστεί για άλλο match, είχε προετοιμαστεί σε άλλα κιλά, είχε προετοιμαστεί σε άλλους γύρους, μπαίνει μέσα, είναι η στιγμή της ζωής του, είναι η βραδιά της ζωής του, είναι αυτό που το περνάει στο επόμενο επίπεδο. Να και ο σεβασμός στον αντίπαλο, να και ο σεβασμός στον άνθρωπο που βρέθηκε και έπεσε κάτω. Θεωρώ ότι χαλάρωσε για μισό λεπτό, για μισή στιγμή. Ο Γιαννόπουλος. Δεν συγχωρούνται αυτά. Δεν συγχωρούνται, όχι. Το λέμε συνέχεια, δεν πρέπει να, όταν παίζεις έναν αγώνα, δεν πρέπει να χαλαρώνεις ούτε ένα δευτερόλεπτο, ούτε ένα κλάσμα δευτερόλεπτο. Μιλάμε για ένα Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι ο ορισμός του σκληροτράχυλου αθλητή. Ένα πολύ σκληρό παιδί. Εγώ δεν θυμάμαι αν τον έχω δει να πέφτει. Τον είδα τώρα. Ένα χτύπημα το οποίο ο Ουσμάν θα το θυμάται σε όλη του τη ζωή, όπως και οι τηλεθεατές μας, διότι είναι ένα εντυπωσιακό νοκάουτ πρώτου γύρου για τον νέο Battle Champion Μοχάμεντ Ουσμάν, τον Μίνι Μπουακάο. Μπράβο. Να γίνει με τον Τίο Γιαννόπουλο και τον Σταύρο Εξακουστίδη, ο Σταύρος, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα, ίσως να είναι μαζί μας στο επόμενο The Battle. Και χθες στην κλήρωση στο Όπους, κύριε Φιτηρίκο, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και όλη η παρέα του Όπους. Εκεί λοιπόν. Βλέπουμε εδώ και το replay, το εντυπωσιακό νοκάουτ. Πραγματικά ήταν ένα πολύ δυνατό χτύπημα κατευθείαν στο σαγόνι. Και εμείς που λέγαμε για τα πόδια των δύο αθλητών, από τα χέρια ήρθε η νίκη. Η τολμηρή κερδίζουν στο Ίγκο Δεμπάντ και ο Ουσμάν, κύριε Χασάν, θα μιλήσουμε να υπογράψουμε συμβόλαιο με την Ουάν Του για τον Ουσμάν για όλο αυτό. Παρακαλείτε για την απονομή ο εκπρόσωπος του Planet Fitness and More, μεγάλος χορηγός της βραδιάς. Είδαμε πριν και τον τουμπάω το Planet Fitness and More, ο κύριος Στέφανος Καζανόβας. Φυσικά δώρο για τον νικητή από το Decor, που σημαίνει ο Ουσμάν θα έχει 3 μήνες δωρεάν ενδυνάμωση και cross training στο Decor. Πολύ ωραία προπόνηση πρωινή, κύριε Χασάν. Και επίσης δώρα φυσικά από την Extreme Store και τα Sufi Spa, χορηγή της βραδιάς. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Έχουμε νικητή. Νικητής με νοκάουτ στον πρώτο γύρο. Μπλε γωνία, Μοχάμεντ Ουσμάν. Κύριος Καζανόβας, στο δώρα, στο Μοχάμεντ Ουσμάν και στον Τίο Γιαννόπουλο. Πάρα πολύ ωραίος αγώνας, ένας αγώνας που συζήταγα όλη την εβδομάδα να γίνει 3 τρίλεπτα, 5 τρίλεπτα, 5 δίλεπτα. Τελικά έγινε ένα λεπτό αγώνας, συμβαίνουν αυτά. Θα μεγαλώσουν και θα μάθουνε.
Και πάμε λοιπόν στην κλήρωση. Θα γίνει κλήρωση K1 Rules όπως στην Ιαπωνία, που σημαίνει βγαίνει το όνομα ενός αθλητή, περιμένει ο